Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευρωεκλογές και πόσο, δεν μας έχει μείνει περισσότερο πέντε, μια εβδομάδα ολόκληρη, ας πούμε, έξι εργάσιμες ημέρες ακόμα. Ναι. Μέχρι να φτάσουμε στην ώρα της κάλπης. Το τελευταίο μίλι που λένε. Είναι μια απόσταση που διανύθηκε εν μέσω πολλών προβληματισμών, κύριε Κύλια, σωστά, για την Ευρώπη που είναι αυτή τη στιγμή και για την Ευρώπη που θέλουμε και για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, έτσι δεν είναι? Και είναι και δεν είναι. Να σας πω τι εννοώ. Mm-hmm. Ότι εσωτερικά στο δημόσιο διάλογο στη χώρα μας, σπανίως και εγώ και άλλοι συνυποψήφοι από όλες τις παρατάξεις έχουμε συμμετάσχει σε συζητήσεις που αφορούν την Ευρώπη το 90. Και σας ευχαριστώ πολύ που δίνετε αυτή την ευκαιρία την εκπομπή σας. Mm-hmm. Το 99% των συζητήσεων αφορούν τα θέματα της συγκυρίας, τα εσωτερικά θέματα. Ναι. Και είναι κρίμα να χάσουμε την ευκαιρία για να αναδείξουμε τα ζητήματα, έτσι, πέρα από τις προοπτικές που ο καθένας από εμάς έχει. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο οικονομικό κομμάτι, κύριε Κικίλια. Έχουμε διαβάσει έτσι και δικές σας παρεμβάσεις, δικά σας άρθρα και μιλάτε για κοινό δανεισμό, ότι είναι μονόδρομος. Ναι. Βεβαίως ασκείται κριτική σε αυτό και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ότι αντιδρά σε αυτό το πλάνο. Για εξηγήστε μας λίγο για τον κοινό δανεισμό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η Ευρώπη είναι μπροστά σε πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω υπερβολικές εκφράσεις όπως υποκατάρρευση κτλ. Αλλά είναι σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Γιατί μέχρι τώρα η Ευρώπη είχε συνηθίσει να έχει φθηνή ενέργεια, κυρίως οι βόρειες χώρες, φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, εξασφαλισμένη άμυνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξαγωγές επενδύσεις και εμπορικές σχέσεις με την Κίνα κατά κύριο λόγο. Αυτό το μοντέλο έχει τελειώσει. Η Ευρώπη υπολείπεται σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της αδράνειας που έχει δείξει την τελευταία περίπου 15-20 χρόνια σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών επενδύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν ανοίξει εδώ και καιρό ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόγραμμα επιχορήγησης επενδύσεων σε καινοτομικές και σε πράσινες τεχνολογίες. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να αρχίσει να αντιδρά σε αυτό το θέμα, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι πολλά και πολυσύνθετα. Για να αντιδράσει χρειάζεται χρηματοδότηση. Σε αυτό το θέμα τώρα να προσθέσουμε τα ζητήματα της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, τα ζητήματα της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και της ενίσχυσης των δημόσιων υποδομών σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Πρόβλημα στις δημόσιες υποδομές δεν έχουμε μόνο εμείς. Mm. Οι δημόσιες υποδομές, ας πούμε, στη Γερμανία υστερούν εδώ και 20 χρόνια λόγω των πολιτικών που ακολουθούνται εκεί. Τα ζητήματα, όλα αυτά τα ζητήματα χρειάζονται περίπου κατά εκτιμήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 650 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός που είναι επταετής διαθέτει περίπου 1,2-3 εκατομμύρια. Uh-huh. Συν τα 750 ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που προήρθε από τον κοινό δανεισμό και ήταν η μοναδική φορά που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Ευρωπαϊκή Δεξιά, συμφώνησε, αλλά κατά δήλωσή τους, πρώτη και τελευταία φορά. Για να βρεθούν λοιπόν αυτοί οι πόροι, από τη στιγμή που δεν δέχονται κυρίως οι πλουσιότερες χώρες να αυξήσουν τη φορολόγηση στις χώρες τους και στις επιχειρήσεις και τους πολίτες τους, υπάρχει μόνο μία διέξοδος. Το ευρωομόλογο, ο κοινός δανεισμός. Χωρίς κοινό δανεισμό δεν μπορούν να προχωρήσουν καμία από τις υπόλοιπες πολιτικές. Και η Ευρώπη πάρα πολύ γρήγορα θα βρεθεί μπροστά σε ένα τραγικό στρατηγικό αδιέξοδο. Και να προσθέσουμε σε όλα αυτά την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ. Και να προσθέσουμε την ευκαιρία, κάτι που για παράδειγμα ίσως να μην είναι πολύ γνωστό, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διατείνεται ότι είναι υπέρ του ευρωομολόγου, μία πρόσφατη κοινή επιστολή τριών χωρών για ευρωομόλογο
για την έκθεση ευρωομολόγου για την κοινή αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης δεν τη συνυπέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Λάτε όμως για αμυντική βιομηχανία, έτσι, γιατί άλλο η αμυντική βιομηχανία, ναι, και άλλο οι εξοπλισμοί, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ένα ευρωομόλογο που, ναι, αν δεν κάνω λάθος, είχε πρωτοσυστήσει στο κοινό ο Γιώργος Παπανδρέου. Για να πάμε λίγο πριν, αυτό αληθεύει. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και ο Γιώργος Παπανδρέου είχαν αναφερθεί πρώτοι στο ευρωομόλογο, δηλαδή στην αναγκαιότητα του κοινού δανεισμού εδώ και αρκετά χρόνια. Ξέρετε, από την Ευρώπη, μάλλον για να το πιάσουμε διαφορετικά λίγο, για να έρθουμε σε αυτό το θέμα. Όλοι διαβάζουμε και γνωρίζουμε ότι ανεβαίνουν οι ακροδεξιές και οι εθνικιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι κάτι τους έπιασε ξαφνικά τους Ευρωπαίους πολίτες και έγιναν εθνικιστικές και ακροδεξιοί. Ούτε οφείλεται στη μετανάστευση. Αποκλειστικά στη μετανάστευση. Για παράδειγμα, εκεί που ανεβαίνουν περισσότερο οι ακροδεξιές δυνάμεις, οι μετανάστες είναι οι μικρότεροι, έχουν το μικρότερο ποσοστό στον πληθυσμό. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι η ανεπάρκεια του εισοδήματος και μια διευρυμένη ανασφάλεια που αφορά κατά κύριο λόγο τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους. Αυτά οφείλονται στις επιπτώσεις, είναι επιπτώσεις των πολιτικών που ασκήθηκαν τα τελευταία 15-20 χρόνια στην Ευρώπη. Και αυτές τις πολιτικές τις άσκησε κατά κύριο λόγο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Ευρωπαϊκή Δεξιά. Χάθηκαν δηλαδή, εξαφανίστηκαν, απαλήφθησαν δύο κεντρικοί στόχοι που είχαν θέσει τη δεκαετία του 80, ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, και έλεγαν ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να υπάρχουν οι στόχοι της οικονομικής και της εδαφικής σύγκλησης, η μείωση δηλαδή των ανισοτήτων μεταξύ Βορρά-Νότου και μεταξύ περιφερειών, και η στόχη και ο στόχος κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή ότι η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο κοινωνικό αντίκτυπο. Με λίγα λόγια, εμένα μου αρέσει να το λέω, ότι ο σκοπός είναι η κάθε νέα γενιά να ζει καλύτερα από την προηγούμενη γενιά. Ναι, για να το και πούμε στην Ευρώπη απλά, και στη χώρα μας. Κύριε Κυκλή, έτσι, για να το θέσουμε δηλαδή πολύ απλά και κατανοητά. Έτσι. Ναι. Έτσι. Αυτό έχει χαθεί λοιπόν. Εντελώς. Σήμερα, ας πούμε, έχει χαθεί. Σήμερα στην Ευρώπη και στη χώρα μας έχουμε την πιο εκπαιδευμένη γενιά που υπήρξε ποτέ. Τη γενιά με τα μεγαλύτερα επαγγελματικά προσόντα. Την πιο μορφωμένη γενιά, θα έλεγα. Ποιες είναι οι προοπτικές της? Η μισή τουλάχιστον στην Ευρώπη και το 70% στη χώρα μας δουλεύει σε δουλειές που είναι υποδεέστερες των προσόντων τους και των πτυχίων τους. Λοιπόν, και των εκπαιδευτικών και των λοιπών προσόντων. Εδώ τώρα μας με δίνετε, τι μισθούς. Μας δίνετε μία πάσα, κύριε Κυκλή, γιατί μιλάμε και για την κατάρτιση, γιατί εσείς τα γνωρίζετε αυτά τα θέματα και έχετε ασκήσει και έντονη κριτική για τα προγράμματα, τα χρηματοδοτούμενα εννοώ, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Να μας πείτε λίγο λοιπόν τι γίνεται τώρα με τη σημερινή ΔΥΠΑ, δηλαδή τον πρώην ΟΑΕΔ. Γιατί εσείς έχετε ασκήσει τόση κριτική στο κομμάτι της διαχείρισης? Μιλάτε για μια πολιτική ουσιαστικά, έτσι, διαχείριση επικοινωνιακή των προγραμμάτων κατάρτισης. Ναι, δεν μιλάω για κάκο διαχείριση, έτσι, ναι, για ναι, να μην παρεξηγηθώ. Αυτό που λέω ότι γίνεται μια απίστευτη σπατάλη. Γιατί νομίζω το λέω ότι, αυτό? Αν δεν κάνω λάθος, το έχετε χαρακτηρίσει ως σχιζοφρενικό. Έτσι δεν είναι το σύστημα? Είναι. Μα αν δει κανείς την κατάσταση που είναι η χώρα μας, αυτή τη στιγμή μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης η χώρα μας διαθέτει ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μόνο. Άλλα τόσα διαθέτει μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο ήδη έχει αρχίσει, ίσως και περισσότερα. Ναι. Αυτό το ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, φοβάμαι ότι επί της ουσίας διανέμεται ως επιδόματα. Αν δείτε πώς διαφημίζονται αυτά τα προγράμματα. Λέει επίδομα ΟΑΕΔ 1000 ευρώ. Έτσι διαφημίζονται προγράμματα κατάρτισης. Ποια είναι η ουσία αυτών των προγραμμάτων? Για παράδειγμα, αφορούν, απευθύνονται σε ανέργους, εγγεγραμμένους ή σε εργαζόμενους, άνθρωποι, νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πτυχία και μεταπτυχιακά και τους βάζουν να κάνουν προγράμματα για βασικές χρήσεις, ίντερνετ και Windows και τα οποία κανείς δεν ξέρει από πού προήλθαν αυτές οι ειδικότητες στις οποίες απευθύνονται τα προγράμματα. Την ίδια στιγμή που η χώρα μας έχει τεράστια ανάγκη για να δούμε σε ποιες ειδικότητες θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε ειδικότητες που βλέπουμε να αρχίζουν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Και ξέρετε, το ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης, το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης,
δεν έχει κάποιο σχέδιο για τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε δηλαδή από τη μία μεριά κάποιες λίστες με έργα. Mm-hmm. Από τα έργα αυτά προκύπτουν κάποιες ανάγκες, οι οποίες όμως πουθενά δεν διευκρινίζονται και δεν συνδέονται με όλη αυτή τη χρηματοδότηση. Γι' αυτό πιστεύω ότι χάνουμε μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα, τα πάρα πολλά χρήματα, 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ώστε να έχουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και να πιάσουν τόπο. Μάλιστα. Κύριε Κικίλια, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας, στην Κρήτη σήμερα. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε. Και... σας ευχαριστώ και εγώ. Και καλό αγώνα. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Θα ήθελα έτσι, να πω στους πολίτες που μας ακούνε, ότι πέρα από τις πολιτικές τους και τις κομματικές τους προτιμήσεις, καλό είναι και χρήσιμο και απαραίτητο να κοιτάνε και τα βιογραφικά των υποψηφίων τους οποίους θα προτιμήσουν. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, αυτό. Ανεξάρτητα από το ποια είναι η πολιτική τους κατεύθυνση. Ακριβώς. Ακριβώς. Να πάνε στην Ευρώπη άνθρωποι που μπορούν να διεκδικήσουν για μας και για μας. Έτσι. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Να είστε καλά.